τη μέρα που υποτίθεται είναι η γιορτή της δημοκρατίας και ο ελληνικός λαός ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα. Εμείς είμαστε εδώ πέρα από τις 11 ώρα περίπου το πρωί και μόλις τώρα 2.30 το μεσημέρι, μετά από μια επίπονη διαδικασία, αφέτησαν ελεύθεροι οι δύο εντολείς μου, οι οποίοι συνελήφθησαν με κατηγορία ότι παραβίασαν την εκλογική νομοθεσία και συγκεκριμένα ένα προεδρικό διάταγμα από το 26 του 2012, με πιο αιτιολογικό, ότι έξω από το εκλογικό τμήμα μοίραζαν δίθεν φυλάδια της λαϊκής συσπήρωσης. Μάλιστα η μία εκ των δύο εντολέων μου δεν είχε καμία απόλυτη σχέση με όλη τη διαδικασία αυτή, απλά συνόδευε τη μητέρα της, η οποία είχε κάποια προβλήματα κινητικά από μια αρρώστια, από μια ασθένεια που την βασανίζει, και τη συνόδευε για να ασκήσει το εκλογικό της δικαίωμα. Συνελήφθηκε αυτή μαζί με έναν εκπρόσωπο και εκλογικό αντιπρόσωπο της λαϊκής συσπήρωσης, σύρθηκε στα κρατητήρια, έγινε έκθεση σύλληψης, σχηματίστηκε βάρος στην τυπογραφία για παράβαση της εκλογικής νομοθεσίας. Ευτυχώς, αφού δόθησαν οι κατάλληλες εξηγήσεις και αφού απολογήθηκαν και οι δύο, αφέτησαν προλίγου ελεύθεροι με προφορική εντολή του κ. Εισαγγελέα. Και εκείνο που θέλουμε να πούμε είναι ότι το φαινόμενο αυτό είναι πραγματικά θλιβερό και περιγράφει τεράστια υποκρισία από το γεγονός ότι σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε και κάνουμε αυτή τη δήλωση, σε όλα τα εκλογικά τμήματα όλης της Ελλάδας και σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, απ' έξω από τα εκλογικά τμήματα, αλλά και μέσα ή και πολύ κοντά πλησίων των σημείων που ψηφίζουν οι ψηφοφόροι, υπάρχουν εκπρόσωποι όλων των συνδυασμών με κονκάρδες, με φυλάδια, με φωτογραφίες, με ψηφοδέλτια και άμεσα επηρεάζουν τον κάθε ψηφοφόρο. Αυτή η επιλεκτική δίωξη και κράτηση των ανθρώπων αυτών που ήταν η εντολή μου, πραγματικά και θλίψη και οργή και αγανάκτηση και θυμό μας δημιουργεί. Ελπίζουμε να μην είναι μια μεθοδευμένη κατάσταση η οποία αποσκοπεί σε άλλα πράγματα. Σημασία έχει ότι αυτή η κίνηση σήμερα έπληξε την όλη δημοκρατική διαδικασία και τη σκίασε, παρά τις εξαγγελίες ότι όλα είναι δημοκρατικά και ελεύθερα σε αυτόν τον τόπο.